Καλησπέρα σας. Την υποψηφιότητα του Αλκιβιάδη Στεφανή για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στήριξε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον υποψήφιο Περιφερειάρχη, τονίζοντας ότι μπορεί να φέρει εις πέρας κάθε δύσκολη αποστολή, ενώ εξήρε την ευπρέπεια και τη διακριτικότητά του. Ήρθε η ώρα να φέρουμε το Βόρειο Αιγαίο στην πρώτη γραμμή, τόνισε με τη σειρά του ο υποψήφιος Περιφερειάρχης. Κύριε επόμενε Περιφερειάρχα Βορείου Αιγαίου, αγαπητέ Αλκιβιάδη Στεφανή, φίλες και φίλοι, ήθελα σήμερα να βρεθώ μαζί σας επιστρέφοντας από την Κύπρο για να μοιραστώ μαζί σας πολύ λίγες σκέψεις σχετικά με το αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης. Είμαι εδώ για να σας πω ότι θεωρώ τον στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή την καλύτερη υποψηφιότητα για να είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Πιστεύω πραγματικά ότι στην περίπτωσή του ισχύει το ρητό «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Πιστεύω ότι στο πρόσωπο του στρατηγού συναντώνται όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτεί ο ρόλος ενός σύγχρονου περιφερειάρχη. Από τη μία πλευρά η ακεραιότητα, η πειθαρχία, η εργατικότητα ενός διακεκριμένου στελέχους των ενόπλων δυνάμεων και από την άλλη η γνώση και η διοικητική εμπειρία ενός στρατηγού αλλά και ενός υπουργού. Στην περίπτωση δε του Αλκιβιάδη θα έλεγα ότι έχει δύο ακόμα σημαντικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι η ιδιαίτερη του ενασχόληση με τα ειδικά προβλήματα του τόπου, του Βορείου Αιγαίου, των νησιών του, η φύλαξη των συνόρων, η πολυεπίπεδη διαχείριση του μεταναστευτικού και το δεύτερο βέβαια είναι η έφεσή του στην ομαδική δουλειά. Είναι κάτι το οποίο μπορώ και εγώ ίδιος να το πιστοποιήσω προσωπικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δίστασε να φέρει εις πέρας όποια αποστολή του ανατέθηκε. Δύσκολες αποστολές τις έφερε σε πέρας με αποτελεσματικότητα αλλά και με απόλυτη ευπρέπεια και διακριτικότητα και στέκομαι σε αυτά τα χαρακτηριστικά καθώς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά για όποιον σήμερα διεκδικεί ένα σημαντικό δημόσιο αξίωμα. Ξέρετε και δεν το έχουμε κρύψει ότι δίνουμε μια ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στις 13 εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη των επόμενων περιφερειαρχών. Και αυτό το κάνουμε διότι θεωρούμε τους περιφερειάρχες φυσικούς συνεργάτες της κυβέρνησης στη δρομολόγηση πολλών σημαντικών πολιτικών με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Και θυμάστε όταν είχα έρθει και πάλι στο Βόρειο Αιγαίο και είχα παρουσιάσει αυτό εδώ πέρα το σχέδιο, τα 340 και έργα για το Βόρειο Αιγαίο του 2030 και στο κείμενο αυτό, στον τόμο αυτό, αποτυπώνεται το όραμα της κυβέρνησής μας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Παραθέτονται τα συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουμε δρομολογήσει, αλλά και οι χρηματοδοτικοί πόροι που θα το υποστηρίξουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την κυβέρνησή μας να μπορούμε να έχουμε περιφερειάρχες οι οποίοι ενστερνίζονται ακριβώς αυτό το όραμά μας, με τους οποίους να μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιοι να εργάζονται τελικά για το δικό σας το καλό. Ο σκοπός μου δεν είναι να αποκομίσω κομματικά ωφέλη από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Εξάλλου, καταφέραμε και κερδίσαμε τις εκλογές με υψηλότερο ποσοστό από αυτό το οποίο είχαμε πετύχει το 2019. Είμαστε μια ισχυρή κυβέρνηση. Δεν χρειαζόμαστε επιπλέον επιβεβαίωση της λαϊκής εντολής. Έχουμε μια ισχυρή λαϊκή εντολή τετραετίας. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε όμως είναι συνεργάτες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τραβούμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των εκλογών για περιφερειάρχες, των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, όπου ναι, πηγαίνουμε με κομματικές υποψηφιότητες και ζητούμε από τα κομματικά μας στελέχη να δώσουν τον αγώνα στεταγμένα για να στηρίξουν την υποψηφιότητα του κόμματος και προφανώς των αυτοδιοικητικών εκλογών πρώτου βαθμού,
όπου θεωρούμε ότι οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να τους εκπροσωπήσει σε επίπεδο Δήμου και Δημοτικού Συμβουλίου. Και εκεί, εκ των πραγμάτων, ο ρόλος του κόμματος, της στήριξης του κόμματος, είναι πολύ πιο χαλαρός. Άρα, αυτή η επιλογή μας για περιφερειάρχες οι οποίοι μπορούν να υπηρετήσουν το δικό μας αναπτυξιακό όραμα, πιστεύω ότι αποκτά μια ξεχωριστή σημασία εδώ, στο Βόρειο Αιγαίο. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος, το είπα και όταν ήρθα εδώ πέρα προεκλογικά, γιατί το αποτύπωμα της πολιτικής μας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου πιστεύω ότι το αισθάνθηκαν οι κάτοικοι των νησιών και μας αντάμιψαν με υψηλά ποσοστά στις εκλογές, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε, το μεταναστευτικό, το αντιμετωπίσαμε με αποτελεσματικότητα σε τέτοιο βαθμό που σήμερα πια να μην είναι ουσιαστικά πρόβλημα για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα τι σημαίνει αυτό για τη δικιά σας την καθημερινότητα, ώστε να μπορούμε ακριβώς να εστιαστούμε στην υλοποίηση του οράματός μας για το πώς τα νησιά θα γίνουν πόλοι ανάπτυξης, πώς θα γίνουν πόλοι που θα προωθούν την κοινωνική συνοχή με πολιτικές οι οποίες θα διαπερνούν όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης με την κεντρική κατεύθυνση από το κράτος, αλλά προφανώς πολιτικές οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν από την περιφέρεια με τους σημαντικούς πόρους που αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και εξασφάλισε για την περιφέρεια με ένα αυξημένο ΠΕΠ, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί ο επόμενος περιφερειάρχης, πάντα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Κατά συνέπεια, εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα με την επιλογή μας να στηρίξουμε τον Αλκιβιάδη για επόμενο περιφερειάρχη. Θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή. Θα τον ακούσετε και στη συνέχεια να σας μιλάει. Δεν σας είναι εξάλλου ένας άνθρωπος άγνωστος. Νομίζω τον γνωρίζετε καλά. Και αυτοί που δεν τον γνωρίζουν ακόμα, ενδεχομένως θα τον γνωρίσουν καλύτερα από τώρα μέχρι τις εκλογές. Θα έχεις, Αλκιβιάδη, την στήριξή μας, τη στήριξη όλου του κόμματος. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι μια επιλογή που κατά βάθος πιστεύω ότι είναι η σωστή επιλογή για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έχοντας αποδείξει ότι μπορείς να συνεργαστείς άριστα με την κεντρική κυβέρνηση, αλλά έχοντας και το δάχτυλό σου πάνω στον σφιγμό της κοινωνίας. Διότι τα μικρά προβλήματα για μας μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για εσάς. Και ακριβώς εκεί είναι η σημασία ενός περιφερειάρχη, ο οποίος ξέρει να λύνει προβλήματα, ο οποίος δεν τα μεταθέτει στο μέλλον, ο οποίος ξέρει να προγραμματίζει, να συνεργάζεται και να υλοποιεί πολιτικές οι οποίες τελικά θα είναι προς όφελος όλων σας. Με αυτήν λοιπόν την προσέγγιση θα κινηθούμε συνολικά στις περιφερειακές εκλογές. Το κόμμα έχει κάνει πια συνολικά και για τις 13 περιφέρειες τις επιλογές του. Θέλω να ευχαριστήσω και εκείνους τους εν ενεργεία περιφερειάρχες, τους οποίους το κόμμα επέλεξε τελικά να μην στηρίξει και να εξάρω την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισαν αυτήν την κομματική επιλογή, δύσκολη ενδεχομένως για αυτούς, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω. Έχουμε λοιπόν τώρα κλειδώσει τις υποψηφιότητες μας. Πάμε να δώσουμε τον αγώνα μας, έτσι ώστε αυτές οι 13 επιλογές να δικαιωθούν τελικά στην κάλπη, να δικαιωθούν από εσάς, ώστε να μπορούμε την επόμενη μέρα να πιάσουμε αμέσως δουλειά, να δουλέψουμε για το δικό σας το καλό, για το καλό των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Σας ευχαριστώ πολύ, Αλκιβιάδη. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα να παρευρίσκεται σήμερα εδώ και να στηρίζει την υποψηφιότητά μου ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πολιτικός που ενσαρκώνει σήμερα τις ελπίδες της πλειοψηφίας των Ελλήνων για μια Ελλάδα ισχυρή και υπερήφανη. Με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση, ισχυρή ανάπτυξη και προοπτική για όλες και όλους. Από τους κατοίκους των αστικών κέντρων μέχρι και των πιο μικρών ακριτικών νησιών. Τον ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη, για τα όσα τιμητικά ανέφερε για εμένα. Τον ευχαριστώ για τα έργα που ανέφερε πως ήδη υλοποιούνται και για τα έργα τα οποία σχεδιάζονται να υλοποιηθούν για τα νησιά μας. Και πάνω απ' όλα τον ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνει να υπηρετήσω τον τόπο ως Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
και να εργαστώ για τους κατοίκους του. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Φίλες και φίλοι, έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου σε αυτά τα νησιά. Όχι μόνο επειδή είναι ο τόπος καταγωγής μου, αλλά και ως αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ως αρχηγός του ελληνικού στρατού, ως υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ως σύμβουλος του κυρίου Πρωθυπουργού για τα ακριτικά νησιά και τέλος ως υπουργός. Εργάστηκα πάντα στην πρώτη γραμμή για την ασφάλειά τους και την ασφάλεια της πατρίδας μας, για τη δύσκολη διαχείριση του μεταναστευτικού, για την πρόοδο και την ευημερία των κατοίκων των νησιών μας, καθώς και για την επίλυση των προβλημάτων του. Ίσως δεν γνωρίζω καλά τα παιχνίδια της μικροπολιτικής. Γνωρίζω όμως να δημιουργώ όραμα, να δουλεύω με σχέδιο, να θέτω στόχους και να τους υλοποιώ σε στενά χρονικά περιθώρια. Γνωρίζω να δουλεύω ομαδικά, να προβάλλω και να αξιοποιώ τους συνεργάτες μου. Γνωρίζω να δίνω λύσεις και γνωρίζω να παίρνω αποφάσεις. Γνωρίζω κάθε σπιθαμή των νησιών μας. Ξέρω τους ανθρώπους τους, την περηφάνεια τους, ξέρω τις ανάγκες τους και ξέρω τι πρέπει να κάνουμε ώστε να γίνει η ζωή τους καλύτερη. Και ξέρω επίσης και τις προοπτικές τους. Προοπτικές που σήμερα είναι ακόμα καλύτερες, καθώς η χώρα συνολικά έχει μπει σε ένα νέο, καλύτερο κύκλο της ιστορίας της. Η οικονομία πηγαίνει καλύτερα. Η ανεργία μειώνεται. Η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι αποτελεσματικότερη. Οι επενδύσεις αυξάνονται. Η ελπίδα είναι διάχυτη. Ενώ η χώρα εκπέμπει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση παντού. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και εδώ, στο Βόρειο Αιγαίο. Ο άνεμος αισιοδοξίας μιας χώρας που αλλάζει και προχωρά μπροστά θα έπρεπε να φυσά ακόμα πιο δυνατά στην περιοχή μας. Αυτό δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει στο βαθμό που θα μπορούσε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε αυτό το δρόμο τον οποίο μπήκα δεν πρόκειται να υιοθετήσω τις κακές πρακτικές μιας κακής πολιτικής, να διαστρεβλώνω την πραγματικότητα ή να μηδενίζω ό,τι θετικό συμβαίνει. Γι' αυτό και δεν θα πω ότι δεν έγινε τίποτε τα τελευταία χρόνια. Ήτανε λίγα όμως, γιατί κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα, η αλήθεια είναι ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν έχει αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία για τη χώρα σε βαθμό που θα μπορούσε και θα έπρεπε. Στους περισσότερους συγκριτικούς δείκτες των ελληνικών περιφερειών είμαστε κάτω από το μέσο όρο και αρκετά πίσω από τις υπόλοιπες νησιωτικές. Και ένας βασικός λόγος γι' αυτό είναι ότι αντί να είμαστε επικεντρωμένοι σε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου, κάποιοι αναλώνονται σε ένα πεδίο μικροπολιτικής, συναλλαγών και προσωπικών παιχνιδιών. Και έτσι χάνονται ευκαιρίες σε μια χρονική στιγμή που η πατρίδα μας προοδεύει με όραμα και έργα πνοής και ανάπτυξης για το μέλλον. Σε μια χρονική στιγμή που η χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων έχει αυξηθεί σημαντικά και αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και πρόοδου. Η περιφέρειά μας υστερεί στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων σε σχέση με τις άλλες νησιωτικές της χώρας. Παράλληλα, δεν έχουν οριμάσει νέα έργα και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για την υλοποίηση όλων όσων οι απαιτήσεις της εποχής και η κλιματική αλλαγή επιβάλλουν, αλλά και τα όνειρα και οι ελπίδες και οι προσδοκίες των κατοίκων προτάσσουν. Αυτό ακριβώς πρέπει να αλλάξει, γιατί οι κάτοικοι των νησιών μας περιμένουν περισσότερα και αξίζουν περισσότερα. Αν κάτι χρειάζεται σήμερα το Βόρειο Αιγαίο, είναι νέα δυναμική. Είναι το όραμα του σχηματισμού που μαζί με τους συνεργάτες μου θα πορευτούμε για να πάρουμε την περιφέρεια. Ένα σχέδιο που θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη, θα φέρει επενδύσεις και θέσεις εργασίας και παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων των νησιών μας. Αυτό το σχέδιο θέλω να εφαρμόσω, ολοκληρώνοντας ή υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τόσο τα έργα που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, όσο και αυτά που θα σχεδιάσουμε εμείς σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της, αλλά και με δράσεις και παρεμβάσεις στους πιο κρίσιμους τομείς για τα νησιά μας. Στην προσβασιμότητα, αεροπορική, ακτοπλοϊκή και ψηφιακή, ιδίως σε ό,τι αφορά στη σύνδεση της Λέσβου με τα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας, τη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Το ζήτημα του νερού. Με φράγματα και έργα αφαλάτωσης που χρειάζονται και έχουν μείνει πίσω. Την προώθηση της αειφορίας και την ενίσχυση ενός παραγωγικού μοντέλου που θα αξιοποιεί ακόμα περισσότερο και θα προβάλλει τα μοναδικά μας προϊόντα. Την εξωστρέφεια και την προβολή του υπέροχου τόπου μας και την ανάδειξη κάθε ιδιαίτερης μορφής τουρισμού. Οι δυνατότητές μας είναι τεράστιες. Απαράμιλο φυσικό περιβάλλον, δημιουργικοί άνθρωποι, σπουδαία ιστορία,
πρωτογενής τομέας που εγγυάται αυτάρκεια, υψηλού επίπεδου πανεπιστημιακές σχολές, τουριστικοί προορισμοί που δεν έχουν ακόμα αναδειχθεί, ομορφιά μέσα στην ποικιλία των εικόνων του κάθε νησιού μας. Όλα αυτά θέλουμε να φωτίσουμε για να γίνει η περιφέρειά μας τόπος για να ζεις, να εργάζεσαι, να επενδύεις, να ονειρεύεσαι, να δημιουργείς, να είσαι υπερήφανος. Ένα πραγματικό στολίδι για τη χώρα μας. Να περάσουμε από τη στασιμότητα στην πρώτη γραμμή. Εκεί είναι η θέση μας. Εκεί έχω και εγώ ταχθεί να βρίσκομαι σε όλη μου τη ζωή. Στην πρώτη γραμμή για την πατρίδα μας, στην πρώτη γραμμή για το Βόρειο Αιγαίο και τους ανθρώπους τους. Φίλες και φίλοι, αυτό το μοναδικό τόπο θέλουμε να υπηρετήσουμε. Προσέρχομαι στον αγώνα αυτό με σκοπό να δώσω και όχι να πάρω. Να δώσω δυναμική, όραμα, ελπίδα, σκληρή δουλειά, αφοσίωση, αισιοδοξία και προοπτική για το αύριο του τόπου μας. Και ζητώ από όλους να προχωρήσουμε μαζί. Να μου δώσετε την ευκαιρία να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου, για την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Για μια νέα δυναμική που θα δώσει όραμα και περιεχόμενο στα όνειρά μας. Στη Λίμνο, στον Άι Στράτη, στη Λέσβο, στη Χίο, στα Ψαρά, στις Ινούσες, στη Σάμο, στην Ικαρία, στους Φούρνους και στη Θήμενα. Εκεί όπου χτυπάνε οι καρδιές των περήφανων ακριτών μας. Σήμερα ξεκινάμε μια ωραία μάχη και ξεκινάμε δυναμικά. Με αγάπη για την πατρίδα, με πίστη ότι θα πετύχουμε. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Σε κάθε δύσκολη στιγμή, οι Έλληνες είχαν δύο χαρακτηριστικά να στηριχθούν. Την πίστη τους στο Θεό και τα ιδανικά της πατρίδας και την αγάπη για αυτή την πατρίδα. Κάθε φορά που υπάρχει... Κάθε φορά που υπάρχει ένας κίνδυνος, οι Έλληνες σκύβουμε μέσα μας και ανασύρουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Και τώρα υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος να μείνουμε πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει κίνδυνος να μην υλοποιήσουμε τα όνειρά μας. Υπάρχει κίνδυνος να μην πετύχουμε στην πρόοδο και στην ευημερία που θέλουμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε σκληρά και θα το πετύχουμε αυτό. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στα εγγόνια μας, το οφείλουμε στην επόμενη γενιά που θα μας ακολουθήσει.